Γεια σε φτύξει εδώ, ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Είναι 3 Ιουλίου 2012 και σήμερα το απόγευμα θα πάω να συναντήσω έναν ακόμα YouTuber. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αυτό το βιντεάκι με τον Πάνο από το My Greek Time το κανάλι, το οποίο από ό,τι κατάλαβα σας άρεσε, βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Θα κάνω άλλο ένα τέτοιο με έναν άλλον YouTuber εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι που βλέπετε βιντεάκι στο ίντερνετ τον έχετε δει. Και μαντέψτε ποιος είναι! Μαντέψτε ποιος είναι! Λοιπόν, σήμερα κάνουμε το βίντεο, ελπίζω το βράδυ να έχω προλάβει να το ανεβάσω. Παρεπιπτόντως, ανεβάζω πολλά βιντεάκια. Κάποιοι μου λέτε, οπ, τι γίνεται εκεί πέρα, την κάρη στο YouTube, θα πρέπει να τους πληρώνεις για το χώρο στο σκληρό. Τέλος πάντων, ναι, ανεβάζω πολλά βιντεάκια. Μ' αρέσει, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, the law of large numbers. Κάποιος λέει, καλύτερα να ανεβάζεις ένα και καλό. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας, θέλω να ανεβάζω πολλά βίντεο και ο καθένας βρίσκει κάτι που του αρέσει. Υπάρχει κόσμος που του αρέσουν πάρα πολύ οι συνταγές στο κανάλι αυτό. Και βλέπεις και τις συνταγές. Κάποιος άλλος του αρέσει να βλέπει τα βιντεάκια θετικής ενέργειας. Κάποιος άλλος βλέπει μόνο τα τραγούδια, τις συναυλίες. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας βρίσκει και επιλέγει αυτό που του αρέσει. Τα οργανώνω κάπως και μέσα σε playlist για να μπορείς να βρεις ακριβώς αυτό που σου αρέσει. Αλλά η φιλοσοφία είναι ότι έχουμε πολλά πράγματα, κάτι για κάθε γούστο. Και ουσιαστικά δεν είναι ότι κάνω εγώ κάτι για όλα σας τα γούστα, προσπαθώ να καλύψω όλα σας τα γούστα. Είναι τα πράγματα που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρουν, μου αρέσουν, πράγματα την καθημερινότητά μου. Άρα ουσιαστικά μέσα αυτό το κανάλι, όπως πολύ το έχετε καταλάβει, μοιράζομαι μαζί σας ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Και μου αρέσει αυτό. Δημιουργώ περιεχόμενο και πράγματα τα οποία πιστεύω τα περισσότερα μπορεί να σας βοηθήσουν να κάνετε κάποιες αλλαγές που μετά από καιρό θα τις βλέπετε και θα τις εκτιμάτε πάρα πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έτσι συνέβη και για μένα. Γι' αυτό νιώθω ότι τώρα πρέπει να δώσω πίσω αυτό που πήρα κάποτε, από κάποιους ανθρώπους. Και το πιο σημαντικό πράγμα που έχω να σας δώσω μέσα από αυτά τα βιντεάκια, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Δεν είναι ούτε οι πληροφορίες ούτε οι λεπτομέρειες. Είναι να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω κάτι που αγαπώ και να μεταδίδω καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Γιατί πολύ απλά όταν βλέπουμε κάποιον άλλο να το κάνει αυτό, εμπνεόμαστε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Άρα, αυτό που ζητάω από εσάς δεν είναι απλώς να βλέπετε αυτά τα βιντεάκια. Να πάτε να κάνετε το ίδιο. Να μεταδώσετε θετική ενέργεια, να μεταδώσετε καλή διάθεση. Να πάτε εκεί έξω και να εμπνεύσετε κι άλλους να κάνουν αυτό που αγαπάνε, να κυνηγήσουν το όνειρό τους, να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Κάντε το. Και αν χρειάζεται βοήθεια, εγώ εδώ είμαι. Απαντάω τα σχόλια, προσπαθώ να βρω τρόπους για να βοηθήσω πιο πολλούς ανθρώπους, πιο πολλούς σε αριθμό, με την ίδια ενέργεια, γιατί όλοι έχουμε τον ίδιο χρόνο και την ίδια ενέργεια. Σου ένα από τα πράγματα είναι το βιβλίο Θετική Ενέργεια, που με ρωτάτε πώς δεν έχω τόσο πολύ ενέργεια. Τα γράψα, παιδιά, σε ένα βιβλίο. Τα γράψα. Πάρτε και μελετήστε, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, τα χρήματα που κοστίζει το βιβλίο πραγματικά είναι μία επένδυση. Δηλαδή, θα σας γυρίσουν στο πολλαπλάσιο. Παρεπιπτόντως, τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μου έρχονται τα καινούργια βιβλία, επειδή αυτά τελείωσαν. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα, επειδή μου ζητούσατε και σας έχω πει ότι έχουν τελειώσει. Αυτό εδώ ήταν 130 σελίδες. Το ίδιο περιεχόμενο τώρα το βγάζουμε και θα είναι 200 σελίδες στο ίδιο μέγεθος. Γιατί επειδή αυτά είναι πολύ μικρά τα γράμματα και πολύ το επισημάνατε και το κάνουμε λίγο έτσι πιο εύκολο διάβαστο. Αυτά για την ώρα. Ελπίζω να είστε τέλεια. Είναι μεσημέρι τώρα. Είμαι από το πρωινό, κρατιέμαι και πάω να φάω τώρα το βασικό μου γεύμα της ημέρας. Τελευταία ανακοίνωση! Επειδή πλησιάζουμε τα 600 βίντεο, όπως κάναμε διαγωνισμό στα 500 βίντεο, θα κάνουμε και στα 600. Αλλά, ορίστε όρος του διαγωνισμού. Όταν ανέβει το βίντεο το 600, και αυτό πώς το καταλαβαίνεις, με το που βλέπεις ένα βίντεο μου, κοιτάς πάνω, δίπλα στο όνομα του καναλιού, έχει τον αριθμό των βίντεο που έχει στο κανάλι. Όποτε δείτε 600, άσχετα με το τι είναι αυτό το βίντεο, δεν θα πω τίποτα σε εκείνο το βίντεο για διαγωνισμό, τίποτα. Θα είναι το βίντεο 600. Όταν θα είναι το βίντεο 600, πρέπει να αφήσετε σχόλιο από κάτω και ό,τι και να γράψετε, πολύ ωραίο βίντεο κτλ., να βάλετε και το νούμερο 600 μέσα. Δεν χρειάζεται να πείτε είναι το 600 στο βίντεο ή ότι. Δεν ξέρω. Γράψτε 600, ευχαριστώ, ευτύχη για αυτά που κάνεις. Είσαι 600 φορές βλάκας. Δεν ξέρω κάποιο το θέλετε, αλλά γράψτε το 600. Λοιπόν, και οι 10 πρώτοι θα κερδίσουν. Τώρα δεν έχει ούτε κλήρωση ούτε τέτοια. Οι 10 πρώτοι που θα κάνουν σχόλιο θα κερδίσουν κάποιο βιβλίο. Έχω μερικά βιβλία θετικής ενέργειας, μερικά βιβλία, μερικά snack, μερικά βιβλία εκείνη την νηστεία. Θα είναι ένα μίξ δώρο. 10 άτομα θα κερδίσουν διαγωνισμός. Άρα σε αυτό το βίντεο ανακοινώνουμε το διαγωνισμό.
Το 608 βίντεο θα είναι αυτό που πρέπει να αφήσουν σχόλιο. Οι 10 πρώτοι που θα αφήσουν σχόλιο που μέσα θα περιέχει το 600 κερδίζουνε! Τέλειο. Για να δούμε ποιοι βλέπουν φανατικά ευτύχη. Παρεμπιπτόντως, επειδή τώρα είμαστε στο 570-80 κάπου εκεί πέρα και επειδή ανεβάζω περίπου 5 βίντεο τη μέρα αυτόν τον καιρό, να υπολογίζετε κοντά στο Σαββατοκύριακο, μπορεί και από τη Σαντορίνη που θα είμαι, το βίντεο που θα ανεβούν από εκεί, να είναι τα 600. Άρα, να είστε σε ετοιμότητα! Παρεμπιπτόντως, μερικές φορές τα βίντεο μου ανεβαίνουν και χαμηλώνουν. Τώρα, χθες είχα φτάσει στα 590-589, αλλά πέσαν στα 575. Γιατί? Γιατί επειδή τώρα κάνω τη διαδικασία για να γίνω partner στο YouTube, πήγα και έσβησα κάποια παλιά βίντεο που δεν είχα τα δικαιώματα. Ήταν κάποια βίντεο που ήμουν δικές μου εμφανίσεις από την τηλεόραση, διάφορα τέτοια πράγματα. Τα έσβησα ή τα έκανα private. Θα τα ανεβάσω μάλλον σε κάποιο άλλο κανάλι που θα έχει σκοπό μόνο και μόνο αυτό, που εκεί θα ανεβάζω μόνο τα βίντεο που είμαι από εμφανίσεις μου και τέτοια από άλλα πράγματα. Αλλά έτσι ώστε σε αυτό το κανάλι να είναι βίντεο τα οποία είμαι εγώ δημιουργός και έχω το δικαίωμα να τα ανεβάσω νομικά, έτσι ώστε να μπορώ να γίνω partner. Ωραία. Λοιπόν, wish me luck για το partnership. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει και θα μου δώσει άλλο ένα λόγο και μια ευκαιρία, ένα ακόμα κίνητρο να μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο με το κανάλι, να κάνω πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα πάνε καλά και έτσι να φέρνει ένα εισόδημα αυτό, ώστε να αφιερώνω περισσότερη ενέργεια και χρόνο. Γιατί κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ από εσάς που κάνετε βίντεο. Ωραίο να κάνεις το χόμπι σου, αλλά αν μπορείς να το χρηματοδοτείς, αυτό σου δίνει ελευθερία ώστε να μην χρειάζεται να πας να κάνεις σαν δουλειά ή οτιδήποτε άλλο πράγματα τα οποία δεν σε γεμίζουν. Γιατί αν κάνεις πράγματα που δεν σε γεμίζουν, δεν μπορείς να γίνεις καλός. Δεν μπορείς να είσαι καλός και να γίνεις πολύ καλός και να γουστάρεις και να δώσεις το φως σου στον κόσμο, αν δεν ασχολείσαι με κάτι το οποίο πραγματικά σε γεμίζει. Δεν λέω, κατά ανάγκη εννοείται θα δουλέψεις κάπου. Αλλά πάντα αυτό να είναι ένα stepping stone, όπως λέω, να είναι ένα βήμα. Δηλαδή να λες, δουλεύω εκεί πέρα για να έχω κάποια χρήματα μέχρι να χτίσω κάτι δικό μου. Γιατί κοιτάξτε, όταν κάνεις και δουλεύεις με κάτι το οποίο σε γεμίζει, μόνο τότε θα γίνεις πολύ καλός, τότε μόνο θα ξεχωρίσεις. Όταν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο που σε πορώνει. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει μια μικρή κάτι που πολλοί κόσμοι μπερδεύεται. Όταν λέω πορώνεσαι, δεν εννοώ ότι εγώ ασχολούμαι με κάτι που μου αρέσει. Μ' αρέσει το τρόφιμο, μ' αρέσει να εμπνέω κόσμο, μ' αρέσει να γράφω, μ' αρέσει. Αλλά κοιτάξτε, μέσα στην επαγγελματική μου καθημερινότητα υπάρχουν πολλά πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ την ώρα που τα κάνω. Να κάνω βίντεο εκπομπές, να κάνω εκδηλώσεις, να τραγουδάω, να πηγαίνω σε παραστάσεις, να κατεβάζουμε ιδέες, να φτιάχνω σενάρια, να γράφω. Αλλά. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα πολύ γουστάρω. Εννοείται δεν τα γουστάρω. Αλλά εκεί χρειάζονται τα κίνητρα και η πειθαρχία. Βασικά και η πειθαρχία σημαίνει πολλά κίνητρα. Τα κίνητρα ώστε να κάνεις τα πράγματα που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις, ακόμα και αν δεν θέλεις να τα κάνεις. Γιατί αυτό σου δίνει την ελευθερία να κάνεις κάτι που αγαπάς. Μερικές φορές, ναι, πρέπει να. Πώς να δουλέψεις. Πείτε δουλειά. Δεν είναι για μένα δουλειά, αλλά όταν έχεις το κίνητρο, ναι, θα κάτσεις εκεί και το βράδυ. Θα γράψεις, θα φτιάξεις αυτό, θα ετοιμάσεις μια πρόταση, θα στείλεις από εδώ, θα κάνεις μια επικοινωνία, θα φτιάξεις ένα βίντεο, θα κάνεις ένα τραγούδι, θα δουλέψεις, θα πας εκεί πέρα, θα μιλήσεις, θα. Δεν το σκέφτεσαι, απλώς το κάνεις, επειδή σ' αρέσει να το κάνεις. Αλλά μερικές φορές βάζεις τον ποπό σου κάτω και κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις ακόμα και δεν θες να τα κάνεις. Αυτό είναι ο ορισμός της πειθαρχίας! Αυτοπειθαρχίας, παιδιά! Και εννοείται, δεν λέμε εδώ πέρα, πειθαρχία στρατιωτική. Εννοούμε ότι θέλω να κάνω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Για παράδειγμα, θέλω να μάθεις κιθάρα. Για να μάθεις κιθάρα, πρέπει να πάρεις κιθάρα και να παίζεις και να κάνεις εξάσκηση. Δεν μπορείς να μάθεις με τη δύναμη της σκέψης. Χρειάζεται να κάνεις αυτό που λέμε δουλειά. Αλλά δεν είναι δουλειά την ώρα που κάνεις, αν πορώνεσαι και θέλεις και λες, εγώ θα μάθω να παίζω κιθάρα. Κάθεσαι και παίζεις και παίζεις και παίζεις. Παρεμπιπτόντως, τελειώνω αυτό το βίντεο γιατί κράτησε πολύ. Ένα ωραίο βίντεο πρέπει να κάνω κάποια στιγμή, μου το ζητάτε, είναι πώς να ξεκινήσεις να μαθαίνεις να παίζεις κιθάρα. Δεν θα έχει να κάνει με τεχνική, αν και 2-3 πραγματάκια θα δείξω, αλλά είναι 99% ψυχολογία. Κίνητρα. Αυτό. Και δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνω σαν βίντεο είναι αυτό με τα επαγγελματικά και πώς βγάζεις λεφτά στο ίντερνετ. Κάνω μερικά στην απλολογία, σε ένα site που έχω για αυτό το λόγο, αλλά πρέπει να κάνω και ένα έτσι για τους YouTubers. Συμφωνεί!
Φιλιά πολλά, τα λέμε σύντομα. Αφήστε σχόλιο, κάντε like. Και μαντέψτε ποιος είναι ο YouTuber που θα δω το απόγευμα. Γεια σας! Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.